Έχεις ένα ρεπορτάζ που νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα του κύριου Δραγασάκη. Και το κάνουμε αυτό γιατί από το πρωί υπάρχει μια ακόμα διαρροή από συγκεκριμένους κύκλους. Θυμίζω απλώς, ο κύριος Δραγασάκης έχει κάνει τη δήλωση στη Βουλή χτες ότι το χρέος στη μεγάλη του ρύθμιση πάει για το 18. Έγινε μια προσπάθεια από την κυβέρνηση χθες να φανεί ότι. Βγάλανε και μια ανακοίνωση. Άλλο ήταν, άλλο εννοούσε κάτι άλλο. Ότι είναι στη γραμμή της κυβέρνησης. Και ότι ναι, δεν υπάρχει θέμα. Τι λέει το ρεπορτάζ σου? Το ρεπορτάζ λοιπόν λέει ότι υπήρξε σήμερα μια διαρροή ότι από κύκλους του κ. Δραγασάκη ότι μην βάζετε ψηλά τον πήχη όσον αφορά το χρέος. Επιμένει δηλαδή ο. Έτσι, αυτό λέει η διαρροή. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Αυτή η διαρροή έφτασε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε, ενοχλήθηκε. Και μάλιστα αυτό που μαθαίνουμε εμείς είναι ότι στην κατηδίαν συνάντηση που είχαν, τον επέπληξε με την έννοια ότι δεν μπορεί να. Αυτή τη στιγμή που το θέμα του χρέους, συγγνώμη, είναι κομβικό για την κυβέρνηση και πάνε το βάλει στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός και στην Παρατησιλάβα και στην Ουάσιγκτον, εκείνη την ώρα να υπάρχουν τέτοιες διαρροές στην ίδια στιγμή που δυναμητίζουν το σκηνικό και δημιουργούν και δεύτερες σκέψεις. Ναι, εγώ πάντως αναρωτιέμαι γιατί γίνεται αυτό αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό, γιατί είναι σοβαρό με την έννοια του ότι μιλούμε για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κ. Δραγασάκη. Και τον υπεύθυνο για το χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας. Τον επικεφαλής του οικονομικού κύκλου της κυβέρνησης. Έτσι, ο κ. Δραγασάκης έχει υπό την εποπτεία του όλον τον οικονομικό κύκλο. Και της τράπεζης, βεβαίως, Νίκο, έτσι. Προφανώς λοιπόν είναι έτσι, όπως το λες. Δηλαδή, αν λέει κάτι ο κύριος Δραγασάκης και το λέει για το χρέος, οφείλουμε να το ακούσουμε και να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ναι. Και επειδή υπάρχει η δήλωση που μας την έλεγες νωρίτερα, του κυρίου Τσακαλώτου σήμερα που είπε ότι. Τώρα όλα αυτά. Δεν καταλάβαμε τι είπε, με τον τρόπο που το είπε. Εδώ είναι, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που δεν απαντώνται. Τον ρώτησαν να σχολιάσει την δήλωση Δραγασάκη. Είναι σαν να χτυπά το φίλο σου. Δεν μας είπε ποιο φίλο του να χτυπάει. Εικάζουμε ότι μπορεί να λέει για τον κύριο Δραγασάκη. Αλλά έτσι όπως το λέει είναι. Ναι, αμφίσιμο. Δεν μπορεί να πει ακριβώς τι λέει. Γιατί το ρωτήσανε ακριβώς αν είστε με τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Δραγασάκη. Αλλά εδώ για την κυβέρνηση προκύπτει θέμα. Δηλαδή, ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει με το χρέος, που είναι η κορονίδα της προσπάθειας. Και νομίζω ότι είναι και το χαρτί που θα παίξει ο κύριος Τσίπρας στο επόμενο διάστημα. Γιατί ο Πρωθυπουργός το έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα. Αυτό θα προσπαθήσει να πάρει το βραχυπρόθεσμο κομμάτι του χρέους. Το ξαναλέω αυτό για να μην λέμε πράγματα που δεν θα γίνουν. Το βραχυπρόθεσμο κομμάτι του χρέους θα το πάρει ή τουλάχιστον μια υπόσχεση, αλλά να πάρει ένα νομικό χάρτη για το βραχυπρόθεσμο. Συγκεκριμένες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του ραντεβού που θα έχει με τον Μπάρακ Ομπάμα στην Ουάσιγκτον. Και από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει ακριβώς στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Αλλά όταν υπάρχει νέα διαρροή σήμερα το πρωί, τότε δημιουργούνται διάφοροι συνειρμοί. Ναι, και τελικά να δούμε και ποια είναι η στρατηγική, έτσι, γιατί. Ναι. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι εμείς χθες μιλούσαμε για το ρόλο του αμερικανικού παράγοντα στο θέμα του χρέους. Και σήμερα πολλά η ελληνική πλευρά και δικαιώθηκε. Ναι, δικαιωθήκαμε γιατί ο Τζακ Λιού σήμερα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, είπε ξεκάθαρα ότι τέρμα η λιτότητα στην Ευρώπη και πρέπει να το καταλάβει η Γερμανία. Πάμε σε αναπτυξιακές πολιτικές και ότι βεβαίως το θέμα του ελληνικού χρέους θα είναι και στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ. Εκεί όπου θα έχει τις επαφές ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό ίσως και η παρέμβαση του Δραγασάκη γίνεται ακόμα πιο. Γι' αυτό προσπαθούμε όλοι να αποκωδικοποιήσουμε. Δηλαδή, ή κάτι ξέρει ο κύριος Δραγασάκης και το λέει και δεν το λένε οι άλλοι, ή ο κύριος Δραγασάκης κάνει κάτι το οποίο είναι εκτός της στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε την απάντηση. Όχι, αλίμονα. Πάντως σήμερα είναι ψηλά το θέμα του κ. Δραγασάκη. Δηλαδή, για την κυβέρνηση και είναι και για εμάς τους δημοσιογράφους. Γενικώς υπάρχει ακόμα. Δεν έχει λήξει το θέμα. Γιατί υπήρξε αυτή η διαρροή από το πρωί.